Καλοκαίρι, σοβαρά τώρα, έτσι, πρόσεξε με. Καλοκαίρι, φωτιά έχεις ανάψει ήδη. Σε παραδέχομαι. Φωτιά, όχι αστεία. Ναι, φωτιά, όχι αστεία. Έτσι. Στρώνουμε το τραπέζι, ετοιμάζουμε, φέρνουμε τηλεόραση. Μεζεκλίκια, τηλεόραση. Τηλεόραση, γιούρο. Πύρες παγωμένες. Και γιούρο. Μου. Και γιούρο χωρίς Ελλάδα. Δεν πειράζει. Μετά την επιτυχία του 2004 θέλουμε. Έχουμε καμιά 50 χρόνια μπροστά μας, μια χαρά. Γιατί δεν μπορούμε να. Πώς το λένε. Ναι, τι. Να διαχειριστούμε τόση επιτυχία. Οπότε, να σου πω όμως κάτι, χωρίς πλάκα. Euro, Mundial και τα συναφή χωρίς Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ. Και τι εννοώ. Αυτό εδώ και η τηλεόραση στο μπαλκόνι, φίλε, ναι. Είναι πεντακάθαρα ελληνική νοοτροπία. Πάντα υπήρχε αυτό. Το θυμάμαι από το 90 που έβλεπε ο πατέρας μου μπάλα, ρε φίλε. Άρα είχαμε συμμετοχή πάντα. Ναι, ναι, ναι. Πάντα ναι, ναι. Συμμετείχαμε. Εγώ έχω να δω μπάλα από το 99. Άλλη μία φορά σαν θεατές. Αυτό. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Πάντως την παρέα μας θα την κάνουμε. Εννοείται. Έτσι ακριβώς. Πάμε να ψήσουμε για το Euro. Ψήνουμε σήμερα, ναι, ψήνουμε για το Euro σήμερα. Βάζουμε ιδέες βασικά στον κόσμο. Σήμερα θα ψήσουμε με το Euro και μετά θα κάνουμε και μεζεκλίκια σε άλλη εκπομπή για το Euro. Ένα θα είναι το ψήνουμε και ένα είναι το βγήκε ο αγώνας έκτακτα. Ένα μήνα έχουμε μπροστά μας, μια χαρά. Έτσι. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε, αλλά εμείς μας λείψαμε. Αυτό πού το πας. Και επίσης, αν σας λείψαμε, δικό σας το πρόβλημα. Με είχε περάσει και πονοκέφαλος, αλλά τώρα ξαναήρθε. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, να βγάλουμε τα κρέατά μας εδώ να ετοιμαστούμε. Βασικά, θες να μαζέψεις εδώ πέρα την παρέλαση που έχεις απλώσει. Και να πούμε το μενού μας. Το μενού και προχωράμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Ξεκινάμε με ραμπ στέικ. Πικάνια. Κιλότο. Ναι, θα φτιάξουμε πικάνια. Πικάνια, η οποία είναι πορτογαλική λέξη, εντάξει, η οποία χαρακτηρίζει βραζιλιάνικο τρόπο κοπής. Είναι τρόπο, η πικάνια είναι τρόπος κοπής και τρόπος μαγειρέματος. Δηλαδή σε οποιαδήποτε τσουρασερία στη Βραζιλία θα δούμε την πικάνια να σουβλίζεται. Να σουβλίζεται, έτσι είναι. Σουβλιστή είναι. Ακριβώς. Ο παραδοσιακός ο τρόπος ο σωστός είναι... πες το σουβλιστός και μάλιστα σε πλακέ. Είναι σε πλακέ σουβλά. Εμείς αναγκαστικά τώρα θα το βάλουμε σε τετράγωνη. Ήθιστε να κόβουμε το ραμπ στέικ, να το ψήνουμε στη σχάρα και να το λέμε πικάνια. Ναι, δεν είναι πικάνια. Είναι η κοπή, η συγκεκριμένη, δηλαδή το ραμπ. Όταν είναι σουβλιστό μόνο με χοντρό αλάτι, τότε λέγεται πικάνια. Και χοντρό κομμάτι. Χοντρό κομμάτι, ναι, περίπου. Λάξε. Δηλαδή υπολόγισε ότι εμείς θα κόψουμε μία, δύο. Τρεις φέτες και η ουρά ναι. Θα μπει κατευθείαν. Μπαίνει διπλωτή. Απάνω με μπόλικο ναι. Αλάτι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μπαίνει και στο. Χοντρό αλάτι, μπόλικο. Στο μισάωρο περίπου, μισάωρο 40 λεπτό περίπου, κόβουμε την. Πες το ένα κομμάτι και αφήνουμε το υπόλοιπο να ψηθεί. Ακριβώς. Να σου πω ένα. Έτσι. Κάτι που έχουμε ένας κοινός μας φίλος, ο Φακυροκράτορας, με κατηγορεί συχνά. Αλλά εγώ λατρεύω όταν σουβλίζω πικάνια. Παίρνω το πρώτο, παίρνω το δεύτερο, παίρνω το τρίτο και κάνω γύρω από πικάνια και το τυλίγω σε πίτα. Καλά, ξέρω, γύρω γίνεται και από όλα. Τώρα καλά, πόσο μάλλον ναι. Με την πικάνια που έχει και το λιπάκι του και σιγά σιγά εξαιρετικό. Τα λιώνει απάνω του και εξαιρετικό. Το προστατεύει από τη φωτιά. Εντάξει, και δίνει όλη τη γεύση. Ισχύει. Λοιπόν. Θα κάνουμε και ένα κοτόπουλο αντικριστό. Στην Κρήτη είναι αντικριστό, συνήθως κάνουμε τα αρνιά. Εντάξει. Εδώ σε έχω παραδεχτεί. Αρνάκια και ένα έτους, εντάξει, όχι παραπάνω. Εδώ σε έχω παραδεχτεί, έχεις κάνει πολύ ωραία συνταγή. Τώρα εμείς κάνουμε κοτόπουλο γιατί, εντάξει, δεν χωράει εδώ πέρα αντικριστός να κάνουμε στη ψησταριά που έχουμε. Θα το κόψουμε το στη μέση. Το αντικριστό έχει ακόμα αναφορές και στην Ιλιάδα του Ομήρου, όπως και στο Βυζάντιο. Ακόμα από τότε είναι πολύ αρχαίος ο τρόπος ψησίματος, όπως και ο κλέφτικος. Γενικά να σου πω, είναι ένας τρόπος που τον βρίσκουμε σε πάρα πολλές κουζίνες. Έτσι, η τεχνική ασαντό είναι το ίδιο. Είναι μία από τις παλιότερες, ένας από τους παλιότερους τρόπους μαγειρέματος, ο οποίος, να πω κι εγώ έτσι μια ιστορική γνώση, συνήθως είχε να κάνει με το... Με τις νομάδες, επειδή μετακινόντουσαν μέχρι να εγκατασταθούν εκεί που μένανε, αφήνανε μεγάλα ζώα και ψηνόντουσαν αντικριστά στη φωτιά για πολλές ώρες
μέχρι να ετοιμάσουν, να ετοιμάσουν το χώρο που θα εγκατασταθούν. Έτσι. Και για να υπάρχει φαγητό. Το ίδιο γινόταν όταν υπήρχε εμπόλεμη κατάσταση, επί ο Θεμάδος είπε οτιδήποτε, που εκεί δημιουργήθηκε το κλέφτικο. Ανοίγανε λάκκους μέσα στο χώμα, βάζανε το κρέας μέσα στο στομάχι του ζώου, εντάξει, για να προστατεύεται, καλύπτανε με χώμα γύρω στα 5 με 10 εκατοστά από πάνω και ανάβανε φωτιά. Έτσι όποιος περνούσε απλά θεωρούσε ότι ζεσθενόμαστε από τη φωτιά, ναι, και τέλος. Ναι. Και περίπου σε 3 ώρες, γιατί είναι σαν φούρνος ας πούμε, ήθελε περίπου 3 ώρες για να γίνει. Τώρα επίσης το αντικριστό, εντάξει, γίνεται μόνο με αλάτι χοντρό και μπόλικο αλάτι χοντρό. Εδώ θα παχαρώσουμε λίγο. Να μου το πέτε, εντάξει. Αλλά μιλάμε πως είναι το παραδοσιακό. Ναι. Σκέτο αλάτι χοντρό, μπόλικο και το αντικριστό, το καλό που έχει ας πούμε στη διαφορά από τις σούβλες, είναι το ότι η φωτιά, το αντικριστό στην Κρήτη είναι κυκλικό. Στη μέση η φωτιά και γύρω γύρω κάρβουνα. Το καλό με αυτή την υπόθεση είναι ότι όλα τα λίπη πέφτουν στο χώμα και όχι απάνω στα κάρβουνα και έτσι δεν καπνίζεται το κρέας ούτε τσικνίζει. Και έχει ακριβώς τη γεύση του κρέατος με το αλάτι. Τέλος. Λοιπόν, αυτό μου το χρωστάς μια μέρα, γιατί θα πούμε και το Μιχάλη να μας φέρει λίγη στάκα τώρα που θα κατέβει κάτω. Εντάξει, εκεί πάμε για γαμοπύλο. Ναι, γιατί στο πιλάθι είμαι πολύ καλός με τη στάκα και στα αυγά με τη στάκα επίσης, να ξέρεις. Τι είπε τώρα αυτός. Είπε ο Αθηναίος, είμαι καλός στις στάγκες. Στο γαμοπύλο. Όχι, είμαι καλός. Σαν μάγειρα. Άλλο ο Αθηναίος, αλλά να σου πω κάτι, σαν μάγειρα. Πιλάφι, πες, ότι ξέρεις τι να κάνεις. Εντάξει, άστο, άστο. Με προσβάλλεις τώρα. Πιλάφι. Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα μπιφτέκι μοσχαρίου και ωραίο. Καλοκαιρινό. Πολύ καλοκαιρινό. Γιατί τώρα μπάρμπικιο, ένα μπιφτέκι, ας πούμε, θέλει. Κοτόπουλο θέλει, ας πούμε, εντάξει, γιατί μπορεί να υπάρχουν και γυναίκες. Τέλος πάντων. Η ιεροσιλία στον αγώνα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν. Και σουβλάκι από πανσέτα. Και αν είσαι καλό παιδί και προχωρήσουμε γρήγορα, σου έχω και μια έκπληξη πολύ καλή. Ναι, αν τελειώσουμε μέχρι 12 το βράδυ, έχουμε το τώρα, λέμε. Λοιπόν, θα δεις έναν πολύ ωραίο τρόπο για λουκάνικα χωριάτικα. Α, είναι τα λουκάνικα που δεν ξέχασε να πάρει. Βλέπεις, το ξέχασα δεν είναι μόνο... Δεν είναι μόνο του Βαλάντη. Είναι κατοχυρωμένος του Βαλάντης. Τέλος πάντων, όχι, έλα. Ο Βαλάντης δεν ξέχασε, απλά έχουμε πολύ ωραίο φωτισμό, βρε χάζε. Λέει, το είπε εξ αρχής, δεν θέλω να χαλάσω το φωτισμό. Όχι. Λέει, αλλιώς λέει, πώς είπε, θα γυαλίζουμε. Ναι, θα γυαλίζουμε. Θα ασπρίσουμε. Γιατί δεν έφυγε. Θα είμαστε πεθαμένοι, λέει, έχουμε και κορονοϊό. Πουλάμπο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ενδεικτικά, να σου πω ότι αυτή είναι μια σούβλα για πικάνια. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός που μπαίνει εδώ. Και τη γυρνάει. Και ένας επίσης άλλος ειδικός μηχανισμός που κανονικά είναι εδώ. Ναι, και το κρατάει. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μια κλασική σούβλα. Ναι. Απλά ήθελα να σου δείξω ότι την έχω. Ναι, μεγάλε. Αυτά είναι. Το κοτόπουλο θα το κόψεις. Το κοτόπουλο θα το κόψω, ναι. Ωραίο παιχνίδι. Σε αντρικό έχεις κάτι. Έλα, πάρε για να κόψεις το κοτόπουλο. Γιατί ρε μεγάλε. Τι εννοείς. Αντρικό. Αυτό ακριβώς, αντρικό. Γιατί αν τυραννιόμαστε. Τέλος. Τακ, σχάρα, ψίστρα. Ψίστρα. Και η ψίστρα είναι αυτή που ξύναμε μικρή. Έτσι. Ωραίο παιχνίδι όπως και να έχει, σε αντρικό έχεις κάτι. Έτσι. Πάρε εδώ το αλατάξι μου για να παίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πεις ότι μπαχαρώνεις τέλος πάντων. Λοιπόν. Εδώ θα κάνουμε ένα ελαφρύ, τώρα εδώ δεν θα κάνουμε όπως γίνεται κανονικά στο αντικριστό. Είπαμε ας πούμε μόνο αλάτι, θα δώσουμε λίγο περισσότερο γεύση γιατί πρόκειται για κοτόπουλο. Εντάξει, θα βάλουμε λίγο εννοείται λάδι, αλάτι, εντάξει, κόκκινο πιπέρι, όχι καυτερό. Πάπρικα, καπνιστή, μια χαρά. Όχι, καπνιστή θα βάλουμε μετά στο γλάσο, τώρα βάλουμε απλή. Ωραία. Να μην παρακαπνίσει. Μ' αρέσει. Γιατί μπορεί, άμα βάλετε και πολύ, μπορεί να βγει λίγο, να μας βγάλει λίγο πίκρα. Σωστό. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη σόγια γιατί το θέλει ο Γιάννης και σε αυτά τα μοντερνιλίκια και τόσο. Άλλο Γιάννης. Οκ. Λοιπόν, και εννοείται, Γιάννης χωρίς κολιάντρο δεν υπάρχει. Θα βάλω και λίγο κόλιανδρο. Να σου πω κάτι, παραδοσιακά το αντικριστό κοτόπουλο θέλει κόλιανδρο σπυρί. Σε ποια παράδοση ήταν αντικριστό κοτόπουλο? Στην παράδοση παραλαβή. Λοιπόν, κόβουμε εμείς το κοτόπουλο, κόβει ο Γιάννης την πικάνια. Λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν και εμείς να ξεκινήσουμε να κόψουμε την πικάνια. Αυτό που θα δούμε είναι ότι τα νερά είναι κάθετα στην πικάνια, οπότε εμείς πάμε με την ίδια φορά. Τραβάμε, κόβουμε. Ένα κομμάτι πικάνια και στο χωράφι. Έτσι.
Επειδή είναι σουβλιστή, ναι. Θέλουμε να είναι χοντρό, γιατί θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και θα στεγνώσει. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι θα κόψουμε κιόλας μετά από κάνα μισάρο που έχει ψηθεί απ' έξω. Θα αφαιρέσουμε το μισό πάνω από τη σούβλα και θα συνεχίσουμε το υπόλοιπο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ένα κρέας το οποίο πραγματικά έχει πολύ ωραία δομή. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω. Στην ουρά θα σου πω ένα μυστικό. Για πες μυστικό. Πάντα αυτό εδώ το νευράκι το αφαιρούμε για να διπλώσει η ουρά ωραία. Και πατάμε ένα πολύ μικρό τάκ για να έρθει να κλείσει και να σουβλιστεί. Καλά, ούτως ή άλλως η σούβλα άμα θα περνούσε θα ήταν κλειστό. Δεν θα ήταν, θα άνοιγε. Βασικά δεν θα έκλεινε καλά για να περάσει. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε εδώ και τρόπο κοπής του κοτόπουλου. Πρόσεξε, γιατί είναι δύσκολο. Βάζουμε το ψαλίδι έτσι από εδώ. Κουράστηκες πάλι. Κοίταξε. Οπ, κόπηκε. Πάμε παραπέρα. Κόπηκε. Να φέρω και κανένα για τις βλεφαρίδες να το κόψεις λίγο. Παίρνουμε και έτσι από εδώ. Εντάξει. Τσακ. Οπ, κόπηκε πιο γρήγορα έτσι. Οπότε είμαστε μια χαρά. Όταν τα παιδιά έχουν παιχνίδια, έτσι γίνεται. Θα το ανοίξουμε λίγο βέβαια. Λοιπόν. Έτοιμη η σούβλα για την πικάνια. Είναι και ζεστή. Ζεστή παρά είναι ζεστή. Αλλά εδώ όπως είπαμε ότι... Ο μάγειρας δεν καίγεται, ζεσταίνεται. Σωστά. Λοιπόν, περνάμε την πικάνια μας. Ξεκινάμε λοιπόν ανάποδα. Περνάμε την πικάνια. Ωραία. Πιο κάτω πρέπει. Μην ανησυχείς καθόλου. Είναι από την άλλη μεριά η φωτιά. Την περνάμε λοιπόν ξανά. Ουσιαστικά δεν θέλουμε να είναι απλωτή, θέλουμε να μαζέψει για να κρατήσει τα υγρά της μέσα. Εννοείται. Αλλά και επειδή ήδη την έχουμε τρυπήσει και θα χάσει υγρά. Οπότε καλό είναι να τα κόψουμε και τα υπόλοιπα λίγο. Ίσως ένα τάκ. Επειδή είναι αρκετά χοντρό το κρέας για να μπορέσει ίσως να περάσει. Ίσως ένα τάκ για να μπορέσει λίγο να διπλώσει. Παίρνουμε το πιο λεπτό κομμάτι, το διπλώνουμε μέσα, το μαζεύουμε. Τέλεια. Περνάμε, σουβλίζουμε. Όπως καταλαβαίνετε, πάλι δύσκολη συνταγή διάλεξη ο Γιάννης. Κοίταξε, άμα είχε σούβλα, θα ήταν πιο εύκολη η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, χαλάλη σου. Ας κόψουμε λοιπόν και αυτό για να είμαστε ok. Τραβάμε το μικρό μέσα. Ξανά. Διπλώνουμε. Ωραία. Ναι, περνάει και το τελευταίο κομμάτι. Τέλεια. Το κατεβάζουμε χαμηλά εκεί που πρόκειται να ψηθεί. Γιατί η φωτιά είναι από την άλλη μεριά. Δεν πειράζει. Τέλεια. Τέλεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σμίξουν καλά μεταξύ τους για να μην χαθούν τα υγρά. Μπράβο. Και το λίπος να είναι ακριβώς. Όλο από την ίδια πλευρά. Ακριβώς. Λοιπόν. Λοιπόν, το περνάμε που βέβαια θέλει και άλλο κάτω. Όχι, δεν θέλει άλλο κάτω. Ένα τάκ κάτω ακόμα έχεις δίκιο. Τέλεια. Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε. Αυτός πιάνει τα χαμηλά, εγώ τα ψηλά. Πάμε. Θέλει και άλλο κάτω. Όχι, δεν θέλει άλλο κάτω. Λοιπόν, θέλει να αλατίσουμε. Θέλει όμως να κουμπίσεις εκεί, τέλεια. Και να φέρω το χοντρό αλάτι. Το χοντρό αλάτι, το flakes που είναι φοβερό σαν αλάτι. Θα το χρησιμοποιείτε. Και αλατίζετε χωρίς να το φοβηθείτε καθόλου. Όσο και να ρίξετε τώρα, δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν πρόκειται να μείνει. Να ασπρίσει, να χιονίσει αν γίνεται. Λοιπόν, γυρνάμε από την άλλη μεριά, τέλεια. Πάμε. Μην ρίχνετε τόσο πολύ και πέφτει κάτω το υπόλοιπο. Πιέζουμε και όλα. Είναι για να φεύγουν οι κακοί επισκέπτες. Καλώς ήρθατε, παιδιά! Λοιπόν, και πάμε βάλε και λίγο πάνω. Από εδώ, βρε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα. Δεν θέλουμε να πάει στο λίπος. Για να μην σφίξει. Όχι το στο λίπος. Λίπος, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, τι βάζουμε απάνω. Σιγά. Τέλεια. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλό θα γίνει το ψήσιμό της. Δηλαδή εδώ, σε περίπου μισή ώρα όταν θα κόψουμε, θα είναι κοντά στο medium. Βάλτε το και μπρος. Θα κόψουμε λίγο και το κοτόπουλο εδώ, ώστε να μπορεί να ανοίξει. Συνήθως τώρα στο αντικριστό, ανοίγουμε τις τρύπες. Θες λίγο τέτοια. Για να μπορέσουμε... Ουσιαστικά στο αρνί για να βάλουμε μέσα το αλάτι. Σωστά. Απλά και εδώ και στο κοτόπουλο ουσιαστικά θέλουμε να απλώσει, να γίνει απλά όσο να γίνεται ανοίξει. Πιο ομοιόμορφο το μέγεθος για να ψηθεί σωστά. Έτσι. Σπάσε λοιπόν. Και λίγο εδώ όπως έκανες και πριν. Για να σε βοηθήσω να δεις τι, για να δεις τι θέλεις, φίλος είμαι. Θέλεις να βγάλεις και τον κούρλιακα ή θα τον αφήσουμε. Άντε να μην λες, άντε να μην λες. Ορίστε, να ορίστε μου. Παρόλο που εμένα... Ωραίος. Παρόλο που οι παλιοί λένε ότι είναι ο καλύτερος μεζές. Έτσι ακριβώς. Το ανοίγουμε καλά. Τέλεια.
Θα κάνουμε τώρα μία καρύκευση. Θα βάλουμε ελαιόλαδο, όπως είπαμε και πριν. Ωραία. Λίγο σόγια. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό τώρα θα το χτυπήσουμε να γίνει σαν μία σφιχτή βινεγκρέτ, να το πούμε σωστά, έτσι. Ωραία. Θα ρίξουμε λίγο κόκκινο πιπέρι. Ωραία. Και αλάτι χοντρό. Αυτό που πρέπει να τα λερώσεις όλα. Έλα τώρα, μωρέ. Το αλάτι μην το λυπάστε. Το αλάτι μην το λυπάστε. Θα βάλουμε και από πάνω, γι' αυτό έβαλα λίγο μέσα. Είναι και η σόγια εδώ, είμαστε μια χαρά. Ωραία. Θα μου φέρεις και το... Και το πινέλο λοιπόν. Ορίστε. Φίλος. Το πράσινο, το πανέμορφο. Έχω και γκρι, μήπως θέλεις και γκρι. Το γιατί γκρι. Έχω ξέρεις που είμαι πολύ οργανωμένος, τα έχω φέρει όλα για να είμαστε σίγουροι. Απλώνουμε καλά παντού. Μάλιστα. Ήρθε ο Βακελοκράτορας, συγγνώμη. Αυτός, ναι, ήρθε και πάει και μόνος του προς τα πίσω. Δεν μπήκε ούτε γεια ούτε τίποτα. Πάω πρώτα να ελέγξω το τι έκανε. Δεν ξέρω, θα έρθω να πω γεια. Γύρισε το και από την άλλη. Ωραία. Είσαι έτοιμος νομίζω, έτσι. Ναι, θέλει να το γυρίσουμε. Οπότε πριν το γυρίσουμε. Το θυμήθηκε ρε καλό σπάει. Αυτό το κόλιανδρο. Σε λίγο θα ανοίξει εργοστάσιο παραγωγής κόλιανδρο. Να σου πω κάτι. Είναι το μυστικό. Το μυστικό, ναι. Έτσι. Φτάνει. Θα προσθέσουμε. Θα φυτρώσει λίγο. Η κολιανδρίλα. Θα προσθέσουμε λίγο πάπρικα παραπάνω. Όχι πολύ. Θα βάλουμε και στο γλάσο. Βέβαια. Είπαμε. Εννοείται. Μην μας βγάλει αυτό. Εννοείται. Και. Α, τώρα θέλει αλάτι. Ε. Όταν σου λέω να ρίξουμε αλάτι, πάνω. Θα βάλουμε από πάνω. Να φυδατωθεί στα μάτα. Γύρνα το και από την άλλη. Ωραία. Απλώνουμε. Στην πλευρά της... ναι, συγγνώμη. Το αντιλιακό. Το αντιλιακό, έτσι. Χρώμα. Στην πλευρά της πέτσας θα δούμε ότι βάζουμε λίγο παραπάνω. Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να γίνει πιο τραγανό. Και γι' αυτό το λόγο θα το ξεκινήσουμε από τη μέσα πλευρά. Ούτως ώστε να βράσει εσωτερικά το κοτόπουλο να γίνει και να τελειώσει μετά να είναι crispy πέτσα απ' έξω. Εδώ λοιπόν στην πλευρά της πέτσας βλέπουμε ότι βάζουμε λίγο παραπάνω γιατί θέλουμε να γίνει τραγανή. Εδώ τα απλώνεται όλο. Έτσι. Όσο έχει μείνει. Ή αν χρειαστεί φτιάξτε και λίγο ακόμα, δεν έγινε κάτι. Ρίχνουμε και το κόλιανδρο του. Βάλε, μην τον τρέπεσαι. Φτάνει με το πιπέρι. Θέλω να είσαι ωραίος με αυτά. Φτάνει με το πιπέρι. Το πιπέρι. Επειδή μετά θα κάνουμε το γλάσο, και θα προσθέσουμε έτσι και λίγο μελάκι και αυτά. Και δεν θα βάλουμε μουστάρδα. Ζάχαρη. Κανονικά, εδώ θα βάζαμε και λίγη μαύρη ζάχαρη. Εγώ δεν θα βάζα καθόλου. Εσύ πώς θα ξέρεις πώς θα λες. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό. Το απλώνουμε εδώ καλά. Έτσι, σπάμε ουσιαστικά τις φτερούγες για να ανοίξουν και αυτές. Άπλωσε τώρα μεγάλε. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Σπάμε και τις φτερούγες για να ανοίξουν και αυτές. Δεν θέλουμε να υπάρχουν πουθενά δεσίματα ή κοψίματα για να μην σταματήσει ο βρασμός, να μην σταματήσει ο εσωτερικός βρασμός, το ψήσιμο. Τέλεια. Λοιπόν, και το σφίγγουμε εδώ πέρα. Και θα το βάλουμε στο σφίγγουμε. Αν ακούσει Κοζανίκης θα νομίζει ότι φεύγουμε. Τώρα εδώ θα το τοποθετήσουμε απέναντι από τη φωτιά, όπως είπαμε από την εσωτερική πλευρά. Ωραία. Θα το πίσω να πάει σούβλα, δεν πειράζει. Ναι, δεν νομίζω θα το ρίξει. Δεν το ρίξει. Εδώ σίγουρα θέλει πολύ περισσότερη ώρα από ότι το ψήσουμε. Αν θέλετε να το σταθεροποιήσετε με δύο μικρά τουβλάκια, γίνεται ακόμα πιο σίγουρο. Αν και εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αν θέλετε στο να το σταθεροποιήσετε, αν μπείτε στο ίντερνετ υπάρχουν... Ειδικοί σταθεροποιητές. Όχι ρε, αντικριστές. Έτοιμο. Έτοιμος κατασκευές για αντικριστό. Θυμάσαι που σου είχα... Ανοξείδωτη, στρόγγυλη, πες το γαβάθα που βάζουμε μέσα τη φωτιά και τα κάρβουνα κλπ. Και είναι γύρω γύρω, που συνήθως το αρνί το κόβουμε στα τέσσερα. Αχα. Το περνάμε μέσα, πες το, από τις σούβλες. Που ιστορικά οι σούβλες παλιότερα ήταν από ξύλο ελιάς. Και ο λόγος που βάζαμε μόνο... βάζαμε, μ' αρέσει που είναι τόσο αρχαίος. Που βάζαμε μόνο αλάτι, είναι γιατί έπαιρνε και τη γεύση από το ξύλο της ελιάς. Εντάξει, τοποθετείτε απάνω. Αυτό τι έχει πάθει και παραπονιέται. Στην Ελλάδα είμαστε, θέλουν όλα λάδωμα. Α, σωστό. Εδώ τώρα, όπως βλέπουμε, είναι αρκετά κοντά στη φωτιά, γιατί τη φωτιά, ας πούμε, δεν την έχουμε πολύ δυνατή και σιγά σιγά δημιουργούνται, ας πούμε, και τα κάρβουνα.
Δεν το γυρίζουμε καθόλου εάν δεν έχει ψηθεί. Εντάξει, τελείωσε από τη μία μεριά. Αφού ψηθεί καλά από την πλευρά, τότε γυρίζουμε και από την άλλη να ψηθεί και είναι έτοιμο. Η απόσταση, όπως είπαμε και για την πικάνια, έτσι είναι και για το αντικριστό. Ανάλογα με την με τη δύναμη της φωτιάς θα είναι και η απόσταση. Και όπως βλέπετε αυτό που σας είπα, βλέπετε εδώ ότι τα υγρά στάζουν κάτω και όχι μέσα στη φωτιά. Έτσι δεν καπνίζεται το κρέας. Έτσι γίνεται πολύ πιο νόστιμο το κρέας. Εδώ βλέπουμε τώρα η πικάνια μας είναι, ας πούμε, σχεδόν έτοιμη απ' έξω, δηλαδή να κόψουμε ήδη την πρώτη, ας πούμε, φέτα. Εντάξει, για να πάρει, ας πούμε, ύστερα και το υπόλοιπο και να σερβιριστεί. Όπως είπαμε, η πικάνια πρέπει να είναι medium. Εντάξει, όχι. Κοίταξε, αυτό ήθελα να σου πω. Ότι εδώ τώρα στο ύψος που την έχουμε, ή θα κόψουμε τώρα και θα το αφήσουμε άλλη μια φορά, αλλά θα είναι medium to well κάθε φορά που θα την τρώμε. Το δεύτερο. Έτσι. Ναι. Μα το πρώτο θα είναι πιο medium. Ή αλλιώς θα την αφήσουμε κανένα 20 λεπτό ακόμα και θα την και κάνουμε θα τη βγάλουμε στο medium και θα είναι έτοιμη. Άμα θέλετε να κάνετε τον παραδοσιακό τρόπο, είναι να αφαιρέσετε το σωστό μία, είναι ακριβώς να την κόψουμε. Το μισάωρο περίπου 40 λεπτό αφαιρούμε την πρώτη φέτα, ας πούμε. Αφήνουμε ύστερα άλλο ένα τέταρτο περίπου 10 λεπτό και αφαιρείται όλο. Το κοτόπουλο εδώ το αντικριστό το έχουμε γυρίσει μια φορά. Από μια μεριά το έχουμε γυρίσει από την άλλη. Και σε λίγο θα βάλουμε και το γλάσο απ' έξω και είμαστε έτοιμοι. Ωραία, μέχρι τότε. Θα ξεκινήσουμε εδώ τα μπιφτέκια και το. Ωραία. Και το σουβλάκι. Και το σουβλάκι. Λοιπόν, μέχρι τότε εγώ θα σας δείξω στα πρώτα κομμάτια πώς θα κόψουμε το σουβλάκι, ποια είναι η λογική. Παίρνουμε τα λιπαρά κομμάτια, αυτά που είναι σωστά δομή, που είναι, έχουν τη δομή ακριβώς που θέλουμε. Δηλαδή, λίπος στη μέση, κρέας από πάνω, κρέας από κάτω. Και κόβουμε κύβους σχετικά μεγάλους. Το λιπαρό κομμάτι στη μέση θα το βοηθήσει να ψηθεί αρκετά γρήγορα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τη διαδικασία ενώ ο Στέλιος θα μας πει για τα μπιφτέκια. Μπιφτέκια. Είπαμε για τα μπιφτέκια. Εδώ έχουμε περίπου 1-1,5 κιλό. Ναι, είναι περίπου 1,5 κιλό. Μπράβο. Άρα θα χρειαστούμε περίπου ένα κρεμμύδι μέτριο. Πληροφοριακά να πούμε ότι είναι λάπα σπάλα, μια φορά περασμένος από τη μηχανή. Μπράβο. Ως χαρίσιος. Ναι, και έχουμε αφαιρέσει από το συνολικό κομμάτι που είχαμε πάρει, έχουμε αφαιρέσει περίπου το μισό λίπος που, που έχουν πάνω τα συγκεκριμένα κομμάτια. Ναι. Εδώ θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι μας και να είναι και λίγο χοντροκομμένο και να το νιώθουμε καθώς τρώμε το μπιφτέκι. Είναι ελληνικό μπιφτέκι. Είναι σπιτικό μπιφτέκι. Εδώ στα κρεμμύδια καλά είναι να αφαιρούμε τη φύτρα, γιατί αυτό είναι που είναι το βαρύ για το στομάχι, όπως ακριβώς το ίδιο και με το σκόρδο. Κόβουμε πρώτα το κρεμμύδι οριζόντια, ανάλογα το μέγεθός του, σε 2-3 φέτες. Μετά το κόβουμε κάθετα. Έτσι σας συμβουλή σας το λέω, καλά είναι να έχετε πιο ψηλό τραπέζι, γιατί εδώ είναι λίγο ζόρι η κατάσταση. Και μετά ψιλοκόβουμε. Εγώ ενδεικτικά να σας δείξω ότι το κυβάκι της πανσέτας είναι περίπου 2 επί 2 δάχτυλα. Και σε ύψος και σε φάρδος. Όπως είπαμε, επειδή έχει το λιπαρό κομμάτι στη μέση, θα ψηθεί πάρα πολύ γρήγορα και θα είναι πολύ ζουμερό. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε το κρέας και πάμε να το μαρινάρουμε. Έχουμε ρίξει το κρεμμύδι. Στο 1-1,5 κιλό θα ρίξουμε και μία ντοματούλα. Κανονικά την ντομάτα την ψιλοκόβουμε, την τρίβουμε στον τρίφτη. Τώρα εμείς εδώ δεν είχαμε. Και όχι μόνο. Θα το κάνουμε λίγο πιο σπιτικό. Τι γίνεται. Και αυτό, και όταν την ψιλοκόβεις, ταιριάζει και με το κρεμμυδάκι έτσι που είναι πιο τέτοιο. Κανονικά και το κρεμμυδάκι το σουτάρουμε. Αλλά εδώ πάμε σε μια απλή συνταγή. Θέλουμε να βάλουμε να φτιάξουμε δύο ωραία μπιφτέκια καλοκαιρινά, ελαφριά, να δούμε την μπάλα. Εδώ δεν πάμε να κάτσουμε να ταλαιπωρηθούμε με τις ώρες. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, επειδή ο αγώνας αρχίζει. Ακριβώς. Να μην ταλαιπωρούμαστε. Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, εγώ να πω μόνο ότι έχουμε πάρει τα κομμάτια που έχουν λίπος για τα σουβλάκια. Τα κομμάτια που έχουν μείνει μπορούμε πολύ άνετα να τα κόψουμε, να τα μαρινάρουμε, να πέσουν στη σχάρα, να έχουμε ένα έξτρα μεζεδάκι. Γίνονται και πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι να βγουν τα υπόλοιπα μπορούμε να τσιμπολογάμε. Όταν είσαι έτοιμος λοιπόν. Συνέχισε. Οκ.
Λοιπόν, αλάτι στην πανσέτα. Πάρα πολύ απλό το μαριναρισμά της. Ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο βάζουμε και στα μπιφτέκια. Θα βάλουμε και στα μπιφτέκια λοιπόν. Αλάτι έβαλες. Έχω βάλει αλάτι εγώ εδώ. Μην ξέχασες. Αλάτι λοιπόν και στα μπιφτέκια. Έτσι, μπράβο. Τέλεια. Πιπέρι και στα μπιφτέκια. Σωστός. Ενώ εδώ θα δούμε ότι έχουμε ένα πολύ πολύ απλό μαριναρισμα στα σουβλάκια. Λίγο ρίγανη, πολύ λίγο ρίγανη. Έχουμε πιπέρι. Εδώ να πούμε ότι στα μπιφτέκια δεν βάλαμε πολύ πιπέρι γιατί θα ρίξουμε και τυροκαυτερή μέσα. Οπότε θα δώσει το πικάντικο που θέλουμε. Πολύ λίγη κέτσαπ στην πανσέτα. Μ' αρέσει που λέμε και δύο τις συνταγές μαζί. Ελάχιστη κέτσαπ. Δεν θέλουμε πολύ. Ουσιαστικά θέλουμε να μας δώσει ένα σώμα στο όλο μαρινάρισμα. Λίγη πάπρικα γλυκιά. Λίγη πάπρικα καπνιστή. Και εγώ προσωπικά, παραδόξως ενώ δεν το συνηθίζω, βάζω και λίγο κόλια αντιμετρημένο. Για κάποια στιγμή είχα ανησυχήσει. Τέλεια. Λοιπόν, πάπρικα γλυκιά λοιπόν όπως είπαμε. Πάπρικα καπνιστή. Λίγο και λίγο. Και ενώ πολλοί κόσμος λέει ότι η ρίγανη πικρίζει, άμα μπει στη σωστή, αυτό ακριβώς, στη σωστή αναλογία δεν πικρίζει. Επίσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αν μπει στη σωστή παρασκευή χρειάζεται λίγη πρέπει κρίνα. Να μπει και λίγο. Εδώ έχουμε κέτσαπ. Η κέτσαπ μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο αρκετά σώμα. Γλυκή αυτό γεύση. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, και τη γεύση της ντομάτας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, οπότε τη ρίγανη του τη χρειάζεται και στην ποσότητα τώρα που ρίξαμε δεν έχει τίποτε πρόβλημα, ας πούμε, το να πικρανίσει. Ίσα θα αρωματίσει το κρέας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και αφού δεν τα καταφέραμε με την πικάνια, θα φτιάξουμε δύο πολύ ωραία μεγάλα σουβλάκια. Να τα ευχαριστηθούμε. Έτσι, μπράβο. Είσαι έτοιμος? Περνάς απλά. Ναι, ναι. Εδώ έχουμε βάλει τώρα μία ντομάτα, ένα κρεμμύδι μεσαίο. Εντάξει, έχουμε κόψει μαϊδανό. Όπως είπαμε, δεν βάζουμε πολύ πιπέρι, γιατί εδώ στη συγκεκριμένη παρασκευή, συνταγή, θα ρίξουμε και... Τι έπαιξε? Τι έκανες εκεί? Τι? Σ' αρέσουν τα πικάντικα, ε! Δεν το έμαξι, λέω κι εγώ. Ρίξαμε ένα κεσεδάκι τυροκαυτερή. Προσωπικά θα σας πρότεινα να ρίξετε μισό. Γι' αυτό είπα νωρίτερα για το πιπέρι. Έτσι. Γιατί εμείς θέλουμε αρκετά πικάντικη γεύση και ούτως ή άλλως θα αφρατέψει και το κιμά. Άρα, κοίταξε, εντάξει ότι θα αφρατέψει το κιμά, εννοείται. Αλλά... Αλλά... Φοβερό. Φέρε μπύρες! Φέρε μπύρες! Εδώ το κοτόπουλό μας, το αντικριστό είναι, σχεδόν, είναι έτοιμο. Για γλασάρισμα. Τέλεια. Θα το αφήσουμε για λίγο. Για να μην αρπάξει κιόλας. Λοιπόν, και εγώ είμαι έτοιμος να σου βλύσω και το δεύτερο. Εδώ τώρα στην προκειμένη περίπτωση, επειδή έχουμε βάλει ένα κεσεδάκι τυροκαυτερή, έτσι θα ρίξουμε λιγότερο από το γάλα μας μέσα, γιατί ήδη έχουμε την... θα αφρατέψει ο κιμάς από τα τυροκομικά που έχει το τυροκαυτερή. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν βάζουμε και αυγό, έτσι, δεν θέλουμε έτσι να βάλουμε αυγό, ναι, γιατί μετά θα γίνει βαρύ. Το θέμα μας είναι ότι είναι το καλοκαιρινό μπιφτέκι. Γι' αυτό εδώ βάζουμε και μπόλικο δυόσμο. Αλλά εδώ θέλουμε μόνο τα φύλλα, δεν θέλουμε τα κοτσάνια στο δυόσμο. Στο δυόσμο. Δύο είναι. Ο δυόσμος θα δώσει ένα... Θα φάσεις ένα σουβλάκι. Ο δυόσμος θα δώσει μια ωραία δροσιά στο μπιφτέκι μας. Εκτός αν αρχίζει να βρέχει και μας δώσει δροσιά και ο Θεός. Εντάξει. Λοιπόν, όταν είσαι έτοιμος, είμαι και εγώ λοιπόν. Είδες πως κόβονται καινούργια τα μαχαίρια.
Θέλεις να δοκιμάσεις με ένα αντρικό. Έλα τώρα. Αυτά τα παιδικά είναι ωραία. Έλα τώρα. Αυτά τα παιδικά είναι ωραία. Θέλεις να δοκιμάσεις και με ένα αντρικό. Λοιπόν, ρίχνουμε και το δυόσμο μέσα. Τέλεια. Εδώ θα ρίξουμε λίγο από το γάλα. Είναι αρκετό μια χαρά, τέλεια. Οπα, και λίγο απ' έξω. Για να δεις. Όλα εδώ έχουμε ρίξει και θα ρίξουμε τη φρυγανιά μας. Εδώ τώρα θα το δούμε. Εμείς θα ρίξουμε μισή-μισή φρυγανιά, θα ρίξουμε και λίγο πάνκο. Δίνει λίγο πιο... Θα δώσει πιο πολύ σώμα και λίγο πιο τραγανή έτσι η αίσθηση. Έτσι, μπράβο. Θα πλάσουμε. Και μάλιστα. Θα δούμε καθώς το πλάθουμε, εντάξει, ότι θα πρέπει να είναι έτσι λίγο υδαρές. Ζουμερό, θα είναι υδαρές, θα είναι υδαρές αρκετά, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Λίγο πόσο θα είναι. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν δεν το πλάθουμε και πολύ σφιχτά. Δεν το ταλαιπωρούμε, αυτό ακριβώς. Θέλουμε να είναι ένα αφράτο ωραίο μπιφτέκι. Εγώ θα ετοιμάσω το γλάσο για το κοτόπουλο του Αντικριστό. Θα το αλείψουμε και θέλουμε 10 λεπτά ίσα να κάνει μια κρούστα απ' έξω και τίποτα άλλο για να δώσουμε γεύση. Και εγώ θα σου πω ένα ωραίο μυστικό που χρησιμοποιώ σε αυτά τα σουβλάκια όταν τα φτιάχνω σε εστιατόριο. Θα φτιάξουμε κάρβουνα. Θα φτιάξουμε μια πολύ γρήγορη καπνιστή πίκλα κρεμμυδιού με μπάρμπεκιου. Πολύ ωραία και γευστική. Να ετοιμάσω και εγώ τα πράγματα. Κόβουμε τα κρεμμύδια σε πολύ λεπτές φέτες. Πάρα πολύ προσεκτικά τα χέρια όταν βάζουμε το μαχαίρι κάθετα. Και ειδικά όταν το μαχαίρι κόβει πραγματικά. Ναι. Εν αντιθέσει με κάποια άλλα. Το αστείο της ημέρας. Γελάστε ρε παιδιά, γελάστε. Έλα φίλος είναι, εντάξει. Λοιπόν, ανοίγουμε φετούλα τη φετούλα. Τέλεια. Για να μπορέσει έτσι να πικλαριστεί. Πολύ γρήγορα. Στην πραγματικότητα, αν θέλαμε να το πούμε κάπως, είναι ημιπικλαρισμένο. Ναι, εντάξει, έτσι. Αφού είναι τη στιγμή. Βέβαια, μπορείτε να το κάνετε και τελείως απλό. Τώρα εδώ, βέβαια, δείχνουμε μια πολύ πιο γευστική άποψη. Ναι. Αλλά μπορεί, ας πούμε, και όπως είναι σκέτο, με μπόλικο αλάτι και λεμόνι. Και τέλος, για τους λάτρες, το να έχει λίγο και κάψα περισσότερο. Έτσι. Ούτως ή άλλως εμείς στο τέλος. Εντάξει, θα δώσουμε πολύ πιο. Εδώ θα έχει άλλο, εδώ θα είναι άλλο πράγμα. Και επίσης στο τέλος θα προσθέσουμε και μπόλικο μαϊντανό που θα το δροσίσει. Θα γίνει πολύ ωραίο. Εδώ αλατάκι. Καλά είναι να ρίξουμε μπόλικο αλατάκι. Αλατίζουμε. Και να μείνει κιόλας. Γιατί όσο μένει το αλάτι, επειδή είναι υγροσκοπικό, αρχίζει και βγάζει τους χυμούς του. Ακριβώς. Λοιπόν, το κρεμμύδι. Για να γίνει πιο γρήγορα και είναι λίγο μυστικό, λίγο πατέντα, λίγο πες το όπως θέλεις. Εμείς βάζουμε αναψυκτικό, λεμονάδα. Ουσιαστικά το ανθρακικό αλλά και η ζάχαρη θα το βοηθήσουν να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Προσθέτουμε ξύδι. Αρκετό, μιλόξιδο κατά προτίμηση. Γενικά θέλουμε να πάρουμε μια ψιλοφυτώδη γεύση. Η λεμονάδα που βάλαμε ταυτόχρονα, επειδή έχει μια αίσθηση λεμονιού, όσο να πεις, στην πραγματικότητα θα ταιριάξει πάρα πολύ και με το κρέας, όπως θα βάζαμε λεμόνι στημένο από πάνω. Θες να μην κουνιέσαι λίγο ολόκληρος. Έλα, για να μην λες. Ρίχνουμε και το μαϊντανό μας. Φίλες μου. Ωραία. Και μπαρμπεκιού. Τέλεια. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και το αφήνουμε στην άκρη να μαλακώσει και να φύγει πολύ ψάδα από το κρεμμύδι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, όσο και να μείνει. Όσο μένει, καλύτερο γίνεται από εδώ και πέρα. Παίρνει. Εδώ τώρα για το γλάσο, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Για το γλάσο τώρα για το κοτόπουλο του Αντικριστό, εδώ όπως βλέπετε έχουμε βάλει λίγο συναπόσφαιρο, ο οποίος βέβαια πρέπει να τον βάλετε με λίγο νερό για να μαλακώσει. Ναι. Για να μαλακώσει, για να μην έχουν πολύ έντονο το σκληρό του συναπόσφαιρου. Γιατί είναι από τους πιο σκληρούς σπόρους. Αυτό ακριβώς. Εμείς σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι ούτως ή άλλως, επειδή χρησιμοποιούμε συναπόσφαιρο και για την παρασκευή της μουστάρδας, χρησιμοποιούμε πολύ 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 ποιοτικό συναπόσπορο, αν δεν κάνω λάθος, από τον Καναδά. Πρώτο είναι του Καναδά, δεύτερο ναι. Είναι της Ουκρανίας. Ο λοιπόν. Καναδάς είναι η πρώτη ποιότητα. Συναπόσπορος, όπως λέγαμε,
ο καλός, ο πιο ο σωστός είναι όταν κάθε φορά τον σπάμε. Να βγάζει και λίγο λαδάκι. Ακριβώς. Πρέπει να είναι τόσο όσο αποξηραμένος, όχι πολύ, γιατί αλλιώς χάνουμε τα αιθέρια έλαια, χάνουμε όλη τη γεύση της μουστάρδας. Εδώ τώρα έχουμε βάλει μουστάρδα, απλά έχουμε ρίξει μέσα και το σινάπι για να τονίσουμε λίγο τις γεύσεις περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο θα ρίξουμε και επιπλέον ρίγανη. Η μουστάρδα που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι με ελαιόλαδο, ρίγανη, βαλσάμικο ξύδι και μέλι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι απλά να τονώσουμε τις γεύσεις, να τις κάνουμε λίγο πιο έντονες. Σύντομα θα ρίξουμε και λίγη κόκκινη πάπρικα καπνιστή. Του πάει τώρα. Του πάει, παραδέξτε το. Έτσι. Όχι πολύ, γιατί ήδη έχουμε ρίξει και μέσα. Εγώ πάντως, άμα έβαζες και λίγο κόλιντρο και λίγο σόγια, μια χαρά θα ήμουν, να ξέρεις. Έτσι ακριβώς. Ορίστε. Θα ρίξουμε και λίγο πιπέρι. Τέλεια. Ελαιόλαδο, να αρωματίσουμε, για να γίνει λίγο πιο υδαρές το γλάσο μας. Ίσως να χρειαστεί κάποιο υγρό, εδώ θα δούμε ότι όντως η μουστάρδα ακόμα είναι λίγο πιο σφιχτή από ό,τι πρέπει. Άμα χρειαστεί, ρίχνουμε λίγο νεράκι. Σε αυτή την περίπτωση ρίχνουμε ελάχιστο νεράκι, όπως θα κάνουμε και εμείς τώρα. Ή νερό ή ξύδι μπορούμε να συμπληρώσουμε, το ίδιο είναι. Ωραία. Εμείς θα το συμπληρώσουμε λοιπόν μισό-μισό, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και θα ρίξουμε και έτσι μισή κουταλιά μέλι. Μισή. Μία κουταλιά μέλι. Αν πέσει όλη, έλα. Ωραία. Είναι ο λόγος που είπαμε πριν ότι δεν βάλαμε ζάχαρη στο κοτόπουλο. Τέλεια, θα μου συμπληρώσει και λίγο ξυδάκι. Έχει η μουστάρδα. Mm-hmm. Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να τελειώσουμε το κοτόπουλο. Να γλασάρουμε το κοτόπουλο. Γλασάρουμε καλά το κοτόπουλο. Τώρα έτσι ταυτόχρονα και θα ενυδατώσουμε αυτή τη στιγμή την πέτσα. Η οποία πέτσα εδώ να πούμε ότι βλέπουμε έχει γίνει πολύ κρίσπη. Αλλά ταυτόχρονα με το που θα ξαναμπεί στη φωτιά. Αυτό. Θα γλασάρει ωραία. Θα γλασάρει, θα γίνει αυτό ακριβώς που πρέπει. Και φυσικά το γλάσο που θα μείνει θα το κρατήσουμε να τεσάρουμε το κοτόπουλο στο τέλος. Έτσι τέλος, δεν πετυχαίνει αυτό. Τίποτα δεν πετάμε. Λοιπόν, γυρίζουμε κι αλλιώς. Την κυρία μας. Νομίζω ότι καλύτερα να το βάλουμε και μετά να το βγάλουμε για να το ξαναγυρίσουμε. Γιατί αν το γυρίσουμε εδώ. Θα λερώσουμε. Πολύ. Δεν πειράζει, έλα. Θα καθαρίσει, κυρία Λούλα. Κυρία Λούλα! Είχαμε καιρό να την ακούσουμε. Βάζουμε μπόλικο για να ενυδατωθεί. Είμαστε έτοιμοι. Να βάλουμε λίγο να ταιριάξουμε τη φωτιά μας. Ούτως ή άλλως πλέον δεν χρειαζόμαστε φλόγα. Ναι. Απλά σκαλίζουμε λίγο. Σκαλίζουμε λίγο τα κάρβουνα έτσι για να. Ωραία. Δυναμώσουμε. Λοιπόν, τα μπιφτέκια είναι στο ψυγείο. Σφίγγουν. Ούτως ή άλλως θέλουν πολύ λίγο ψήσιμο. Θα τα βγάλουμε medium. Είναι καθαρό μοσχάρι, δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Τα σουβλάκια μας είναι έτοιμα. Όπως και η πικάνια, εμείς τη σηκώσαμε τώρα λίγο πιο ψηλά. Για το λόγο του ότι δεν θα την κόψουμε όπως είπαμε. Ακριβώς, είναι έτοιμη στο medium. Ολόκληρα είναι medium, τέλος. Και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συμμαζέψουμε και να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ετοιμάζουμε τα μπιφτέκια μας. Ωραία. Θα προσπαθήσετε να είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος όλα. Για να ψηθούν και ομοιόμορφα. Εντάξει, τι ωραία φαίνεται και η ντοματούλα και κρεμμυδάκι, όλα. Δυόσμος μαϊδανός. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό μπιφτέκι, είπαμε. Τυροκαυτερή. Τέλεια. Εδώ λοιπόν το μόνο χαρακτηριστικό που έχουμε είναι ότι επειδή όπως είπαμε ο κιμάς είναι πολύ μαλακός, πολύ υδαρής, θα χρειαστούμε αρκετό ελαιόλαδο όταν θα τα βάλουμε στη σχάρα. Είπαμε ούτως ή άλλως ότι θα βγουν medium στο ψήσιμο. Θα μυρίζει λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Τα απλώνουμε έτσι λίγο ωραία. Ωραία. Εγώ τα απλώνω με τον παραδοσιακό τρόπο. Τέλεια. Άμα θέλεις να ανοίξεις λίγο και τη σχάρα. Έλα ρε, γιατί παραδοσιακή τρόπη. Έλα, ξέρεις ότι στο σπίτι θα το κάναμε όλοι. Τα χαϊδεύουμε έτσι για να είναι πιο. Να ψηθούν πιο καλά, κατάλαβες. Δεν ξέρω εγώ τώρα τι χάδια έχεις με τα μπιφτέκια. Εμένα μην με ανακατεύεις. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Φέρνουμε τη σχάρα και βάζουμε όσο χωρέσει. Τώρα τη φωτιά μας την ελέγχουμε. Φτάνει, άστε το μετά. Mm-hmm. Okay. Την ελέγχουμε για τη δύναμή της.
Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε πρώτα την πικάνια και το κοτόπουλο. Αφού το κόψουμε στη μέση. Στη μέση, σε φέτες. Σε φέτες θα την κόψουμε τώρα εμείς την πικάνια. Βλέπουμε ότι είναι ήδη ξεπέρασε και το medium. Παρόλα αυτά είναι πολύ μαλακή. Γενικά το ramsteak είναι ένα πολύ μαλακό κομμάτι. Είναι ένα φανταστικό κομμάτι, οπότε δεν πρέπει να καλοψηθεί πολύ. Προσωπικά θα την είχα βγάλει και λίγο 10 πιο λεπτά νωρίτερα και ένα τέταρτο νωρίτερα σίγουρα. Αλλά εμένα μου αρέσει η ιστορία της ψησιμότητας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάει είμαστε αγώνας. Έτοιμοι, γευστικοί, πεινασμένοι. Να ξεκινήσει ο αγώνας. Τι πεινασμένοι είναι. Όμορφη παρέα, μπύρες. Μια χαρά. Πολλές. Και ωραίο μπιφτέκι μοσχαρίσιο. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό, αφράτο. Έτσι. Εντάξει. Μοσχαρίσια πικάνια. Αν είστε εδώ, θα το καταλαβαίνετε για το κόψιμο. Ναι, ναι, ναι. Μοσχαρίσια πικάνια. Κοτόπουλα αντικριστό στη φωτιά. Σαλατούλες πολλές. Ρωσιστικές. Του Λουμπίσιο, Αγιορίτικη, Ρώσικη, Τζατζίκη, Κυπουρό. Η αγαπημένη μου στο μπάρμπεκιου πικάντικη. Η αγαπημένη μου πικάντικη στο μπάρμπεκιου. Αγκουρομαγιονέζα για το μπιφτέκι. Εντάξει. Και μπάρμπεκιου, κέτσαπ, μαγιονέζα, μουστάρδα. Τα προϊόντα μας είναι τόσο πολλά που μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Και τα υπερσουβλάκια τα χοιρινά με τα πικλαρισμένα κρεμμύδια σε μπάρμπεκιου. Αν τα αφήσουμε κι άλλο, θα μαλακώσουν κι άλλο. Εντάξει, όσο, το κάναμε λίγο νωρίς. Όσο τα αφήνουμε, τόσο περισσότερο, τόσο πιο γευστικά γίνονται. Γι' αυτό έχουμε βάλει και λίγο στην πικάντικη. Ακριβώς. Κλαρισμένα. Σερβιρισμένη με ελαιόλαδο μόνο. Τίποτα άλλο, γιατί το ξύδι της το έχει από μέσα. Τα έχει, είναι όλα έτοιμη. Εγώ προσωπικά πολλές φορές τα βάζω και σε ένα πιάτο και τα έχω συνοδευτικά για όλα. Εγώ πολλές φορές παίρνω μια καρέκλα να κλείσουμε άντε για να ξεκινήσουμε. Αρχίζει ο αγώνας. Λοιπόν, καλά. Θα τα βρείτε όλα στο e-shop μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σωστός. Οι συνταγές θα τις βρείτε στο τέλος, γιατί σίγουρα ήταν πολλές και η εκπομπή ίσως λίγο να συμπερδέψει. Στο πιο πολύ θα σας βοηθήσει. Στο Kitchen Secrets. Και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.